Επανερχόμαστε, συνεχίζουμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με το όσα είπαμε λίγο πριν για τον αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος. Κέρκυρα Πανιώνιος πάντα στο 0-0. Πλέον μπήκαμε στο 19ο λεπτό. Στην Αγγλία, όπως τα δώσαμε λίγο πριν, στο 33ο λεπτό. Χρωστάω τη Γερμανία την εξέλιξη των αγώνων εκεί. Εντάχει λοιπόν, πάμε να σας πω ότι ξεκινά σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Στην ανάπαυλα είμαστε. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής. Augsburg Hannover 0-0. Mainz Borussia Dortmund 1-0. Borussia Mönchengladbach Nürnberg 0-0. Schalke Freiburg 1-1. Και Wolfsburg Kaiserslautern 0-0. Στη Σκωτία 33ο λεπτό. Η Celtic προηγείται με 1-0 της Inverness. 1-1 το σκορ στον αγώνα της Hibernia με την Dundee United. Δεν υπάρχει γκολ στα άλλα δύο μάτς. Αυτό της Motherwell με την Aberdeen και της St Mirren με την Kilmarnock. Αφήνω το ποδόσφαιρο για την ώρα στην άκρη. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας εννοείται θα σας ενημερώνω για τις εξέλιξεις που υπάρχουν εκεί. Αλλάζουμε κλίμα. Πάμε στον Στίβο. Ο Κάρολος Αργολόγος και πάλι κοντά μας. Καλεσμένος και σήμερα εδώ στο Sky 100,3. Καλώς ήρθες, Κάρολε. Καλώς ήρθες. Το βασικό ζήτημα των τελευταίων ημερών είναι τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι ομοσπονδίες και αυτή του Στίβου. Μάθαμε για την ομοσπονδία του Βόλι, μόλις προχθές υπήρξε ανακοίνωση από τον πρόεδρό της ότι αναστέλλονται όλα τα πρωταθλήματα. Στο πινκ-πονκ το ίδιο ισχύει. Αναστέλλονται όλες οι εγχώριες διοργανώσεις. Τίποτα δεν πάει καλά, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά από τη στιγμή που δεν υπάρχει χρήμα. Ένα δικό σου σχόλιο θα ήθελα για αυτά που ζούμε το τελευταίο διάστημα, Κάρολε. Κοίταξε, δεν βλέπω ότι η κατάσταση είναι ανατρέψιμη. Από εκεί πέρα, επειδή υπάρχει και ένα νεότερο με το handball, το ξέρεις, ότι και εκεί υπάρχει μια αναστολή κάποιων δραστηριοτήτων. Το μόνο το οποίο υπήρξε σήμερα μια παρέμβαση από την πολιτεία, η οποία είπαν ότι θα δώσουν 40.000 ευρώ προκειμένου να πάνε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και στο Πανευρωπαϊκό οι ομάδες της ενόργανης γυμναστικής, ακριβώς για να μην χάσουν τους Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτό όμως κατ' ουσίαν δεν λέει τίποτα, γιατί και το 17% που είπαν ότι θα δώσουν, το οποίο αφορά μόνο λειτουργικές ανάγκες, σημαίνει ότι τέρμα υποδομές, τέρμα κατ' ουσίαν η προπόνηση προκειμένου να κάνουν υψηλότερους στόχους, και δεν ξέρουμε τι γίνεται τώρα με το πακέτο των 2,5 εκατομμυρίων, διότι έχει εκχωρηθεί από τον ΟΠΑΠ στην ΕΟΕ. Υπάρχει εισηγή ηχθείως όμως. Και δεν ξέρω κατά πόσο και αθλητές θα ξέρουν, φαντάζομαι, να μας πούνε κάτι γι' αυτό περισσότερο. Μήπως απλά προσπαθούν να κάνουν τη μοιρασιά και δεν βγαίνουν τα χρήματα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να διατεθούν σε διάφορες ομοσπονδίες για την προολυμπιακή, για την Ολυμπιακή προετοιμασία, αλλά δεν τους βγαίνουν τα ποσά. Και δεν θέλουν να διατεθούν. Ουσιαστικά, Αριστοτέλη, πρέπει να δοθούν σε κάποιους συγκεκριμένους κωδικούς που είναι άτομα που μετέχουν στην προολυμπιακή προετοιμασία και έχουν κιόλας περισσότερες ελπίδες να διακριθούν. Όπως βεβαίως, εκτός των άλλων, και ο Κώστας ο Φιλιππίδης, που είναι ένας εξ αυτών, με σαφώς σημαντικές πιθανότητες να έχει μια καλή πορεία. Ωστόσο δεν ξέρουμε τίποτα και δυστυχώς δεν πήρε καμία θέση. Ήμασταν μάλιστα πρόσφατα, όταν έγινε προχτές αυτή η συνέλευση στη γραφεία της ΕΟΕ, και μετά από 5 ώρες δεν είχαν καν βγει για να ανακοινώσουν κάτι. Οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ αβέβαια. Δηλαδή, το πιο δύσκολο είναι, Αριστοτέλη, η αβεβαιότητα, παρά το να ξέρεις ότι τα κοπούν αυτά, οπότε κάνεις τον προγραμματισμό σου, και όσο πιο πολλά και να κοπούν, τουλάχιστον ξέρεις, θα πορευτείς με αυτά. Έτσι. Τώρα δεν ξέρουν καν τι βήματα πρέπει να κάνουν, προς ποια κατεύθυνση να κινηθούν οι αθλητές. Ακριβώς. Και αυτό μας είπε και ο Βασίλης ο Σεβαστής, ο πρόεδρος του ΕΓΑΣ, αλλά και άλλοι, άλλωστε είχαμε μιλήσει και λίγες μέρες νωρίτερα που τον έχουμε βγάλει, ότι η αβεβαιότητα είναι αυτή που τους σκοτώνει. Τώρα το να πάρουν κάποια λεφτά ορισμένοι υπάλληλοι που έχουν ήδη χρωστούμενα από παλιά, αυτό φαντάζομαι ότι δεν είναι το πάνε. Δεν πάμε καλά, δεν πάμε καθόλου καλά, και αν δεν βρεθεί μια λύση λίγαν συντόμως, ενδεχομένως να έχουμε τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά στους αγώνες που έρχονται σε διάφορα σπορ, και μιλάμε για αγώνες που δίνουν εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Εκεί θα είναι το μεγάλο κάζο. Μπορεί να το πάθουμε. Κατά εκεί πάει. Και πλησιάζουν και ο καιρός, βέβαια. Έτσι. Όντως πλησιάζει ο καιρός. Τι άλλο υπάρχει για το τελευταίο διάστημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει, αφού θυμίσουμε ότι σε λίγο, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα είναι κοντά μας και ο Κώστας Φιλιππίδης να μιλήσουμε για τον ελληνικό στίβο και για την δικιά του προσπάθεια. Κοίταξε, να σου πω κάτι, τίποτα εκτός από μία αναμονή, η οποία περιμένουμε εντός των προσεχών 10 ημερών, να πάρει μία σαφή θέση η πολιτεία και να πει τι θα γίνει με τις εκχωρήσεις κάποιων κονδυλίων παραπάνω από τα λεφτά τα οποία δόθηκαν, και αφού είπαμε ότι το 40% έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να έρθει. Δηλαδή το 40% είναι δεδομένο ότι θα αφαιρεθεί από τη συνέχεια, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο, είναι λεφτά τα οποία ήδη έχουν προκαταβληθεί και αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν κάνει κάποιες κινήσεις. Επομένως θα έχουμε, δεν ξέρω αν έχουμε αργότερα, κάποια δυνατότητα να πούμε κάτι ακόμα. Βεβαίως, θα πούμε αρκετά πράγματα, αλλά απλά θέλω να φιλοξενήσουμε και να καλησπερίσουμε τον Κώστα Φιλιππίδη αυτή τη στιγμή, τον άλτη μας, κορυφαίος Έλληνας αθλητής τα τελευταία χρόνια. Καλησπέρα κύριε Φιλιππίδη, καλώς ήλθατε στην παρέα μας. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Κώστα, καλησπέρα και από μένα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Η πρώτη μου ερώτηση, κύριε Φιλιππίδη, αφορά στο οικονομικό ζήτημα που αντιμετωπίζετε εσείς οι κορυφαίοι αθλητές με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έρχονται. Πόσο δύσκολη έχει γίνει πλέον η ζωή σας, χωρίς τα κεφάλαια τα οποία απαιτούνται για μια προετοιμασία υψηλού επίπεδου? Η ζωή μας έχει γίνει αρκετά δύσκολη και πιο συγκεκριμένα η αθλητική μας ζωή έχει γίνει αρκετά δύσκολη και κατ' επέκταση η υπόλοιπη ζωή μας. Τις τελευταίες ημέρες τώρα είχαμε αρκετές συγκεντρώσεις, μας κάλεσε ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ να μας ανακοινώσει την κατάσταση που επικρατεί, τη σχέση πλέον που έχει με την πολιτεία βάσει όλα αυτά που έχουν συμβεί. Την περασμένη Τετάρτη είχαμε τη συγκέντρωση στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή όπου μας μίλησε ο κύριος Γενικός, Γραμματέας Αθλητισμού, μέσα ο κύριος Καπράλο, και μας παρουσίασε την κατάσταση και μας είπε ότι και αυτός είναι σε πολύ δύσκολη θέση και δεν μπορεί να κάνει κάτι. Άρα η κατάσταση που σας παρουσιάστηκε ήταν μάλλον μαύρη και άραχνη, αν κατάλαβα καλά τα λεγόμενα. Όχι, δεν είναι μάλλον, είναι μαύρη και άραχνη. Και αυτό όμως καταδικάζεται αυτή τη στιγμή από όλους τους αθλητές. Γιατί πρόκειται για μια Ολυμπιακή χρονιά και δεν μιλάμε μόνο για τους αθλητές του τύπου. Πλέον το πρόβλημα έχει επεκταθεί σε όλο τον αθλητισμό, τον ελληνικό. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους αθλητές του τύπου. Αυτό τώρα επηρεάζει όλους τους αθλητές. Είναι Ολυμπιακή χρονιά. Θέλουν όλοι οι αθλητές να ετοιμαστούν. Κάτι το οποίο πλέον είναι απίθανο γιατί κόβοντας τα κονδύλια και τους προϋπολογισμούς στο μισό όπως σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή η πολιτεία, είναι πολύ δύσκολο να ετοιμαστούμε. Μπορούμε να κατανοήσουμε. Εμείς εφοπλιστές δεν είμαστε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και ούτε είστε επαγγελματίες που βγάζετε τα τεράστια ποσά. Αυτό είναι γεγονός. Όχι ακριβώς. Αν ήμασταν εφοπλιστές θα είχαμε την άνεση, θα είχαμε την ευκολία να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερα και να μην έχουμε ανάγκη ούτε την πολιτεία ούτε κανέναν. Αλλά εμείς είμαστε αθλητές, απλοί. Κάποιοι δουλεύουν, κάποιοι δεν δουλεύουν, κάποιοι όπως μπορούν να τα βγάζουν πέρα. Και θέλουμε αυτή τη στιγμή να ετοιμαστούμε για μια δυνατή χρονιά, να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το οποίο το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό να μας στηρίξει και να μας ενισχύει αυτή τη στιγμή η πολιτεία για τα πιο απλά. Από την άλλη υπάρχει ένας αντίλογος και οφείλω να κάνω τώρα τον δικηγόρο του διαβόλου. Θέλω να ρωτήσω αυτό. Από τη στιγμή που γνωρίζετε ότι και εσείς οι αθλητές, ότι η χώρα μας από οικονομικής πλευράς πάει από το κακό στο χειρότερο, δεν υπάρχει τίποτα για ξόδεμα, ούτε σεντ να διατεθεί. Μήπως θα πρέπει να δείξετε λίγο, να αλλάξετε λίγο τη στάση σας και να πείτε ότι εντάξει είμαστε σε μια δύσκολη εποχή, ας το παλέψουμε όπως έτσι. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ακριβώς την κατάσταση πώς έχει. Και ξέρουμε πολύ καλά και τι συμβαίνει και στη χώρα μας και τι συμβαίνει και γενικότερα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και από πού πηγάζει όλο το θέμα. Εμείς δεν ζητάμε, θα ξαναλέω, ούτε πλούσιοι να γίνουμε ούτε τίποτα. Εμείς ζητάμε τα απλά και αυτά που μας αναλογούν ώστε να μπορέσουμε απλώς να ετοιμαστούμε, δηλαδή τα απολύτως αναγκαία. Προσωπικά θεωρώ ότι αυτό δεν είναι κάτι το τόσο τρομερό για την πολιτεία και για τη χώρα μας την ίδια. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το τόσο φοβερό και έχει να δημιουργηθεί από τη στιγμή που σημειώνεται ακόμα και σήμερα με πολλά άλλα πράγματα και αναλώνεται σε πολλά άλλα προβλήματα και δεν εστιάζει στην πραγματικότητα. Κώστα, παρόλα αυτά, η Ολυμπιακή Προετοιμασία έχει ξεκινήσει και 2,5 εκατομμύρια εκχωρήθηκαν στην ΕΟΕ προκειμένου να τα δώσει σε κωδικούς αθλητών που έχουν προκριθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και βεβαίως ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας. Και στην αρχή του το Γενάρη, δηλαδή του 2012, θα δοθούν άλλα 2,5 εκατομμύρια. Το ποσό είναι πολύ μεγάλο, δεν είναι μικρό. Άρα το θέμα είναι το πώς θα το διαχειριστούν οι Ομοσπονδίες. Και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια επιτροπή προκειμένου να μεσολαβήσει και να δει πώς θα διατεθούν αυτά τα κονδύλια. Ναι, από επιτροπή σε επιτροπή να γίνει σύντομα αυτή η ιστορία για να ξέρουμε και τα παιδιά πότε θα ξεκινήσουν να πληρώνονται. Ακριβώς. Κάρολε, αυτό που είπες έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά αυτό πηγάζει από τις Ομοσπονδίες. Όχι, δεν είναι θέμα των Ομοσπονδιών. Είναι το θέμα το όπως είπες, από ποια επιτροπή θα περάσουν, πώς θα περάσουν, ώστε αυτά τα θέματα να διοχετευτούν για να μπορούν οι αθλητές να ετοιμαστούν έτσι όπως πρέπει. Και στην ώρα τους. Και στην ώρα τους και είναι κάτι, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε, που δεν εξαρτάται απολύτως από εμάς. Εμείς είμαστε οι δέκτες όλου αυτού και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πιέσουμε, τίποτα άλλο. Ωστόσο, μια αντιπροσωπεία από εσάς φαντάζομαι ότι θα πρέπει τελικά να μεταβεί στο ΣΕΓΑΣ, ας μιλήσουμε τώρα για εσάς, τους αθλητές του Στίβου καταρχήν, ναι, και να συζητήσει άμεσα για τα άτομα τα συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή έχετε πάρει 21-22 άτομα προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες από το Στίβο. Ναι. Σίγουρα θα προσταθούν και κάποια άλλα άτομα. Αναμένουμε να ξεπεράσουν τα 26-27. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσετε από τώρα, σήμερα, χθες. Δεν υπάρχει περιθώριο. Ναι, το κατάλαβα πως το λες. Ήδη στην Επιτροπή
από τους αθλητές του ΣΕΓΑΣ, οι οποίοι έχουν να αναλάβουν αυτά τα ζητήματα, έχουν να αναλάβουν τα ζητήματα τα εξωτερικά, ας πούμε, και πώς θα εκπροσωπήσουν το ΣΕΓΑΣ, αλλά όπως το λες και εσύ, πρέπει εκεί μέσα, σαν εσωτερικό ζήτημα, να συζητηθεί και να γίνει κάτι τέτοιο. Να συζητήσουμε για το αγωνιστικό, να περάσουμε και στο αγωνιστικό. Μπράβο, σχετικά με την προετοιμασία, να υποθέσουμε ότι υπάρχουν προβλήματα γενικότερα που αφορούν στην προετοιμασία με εγκαταστάσεις. Έχετε κάνει κάποια σκέψη να μεταβείτε στο εξωτερικό για καλύτερες δυνατές συνθήκες ή δεν μας πειράζει? Λέω, ναι, εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση, υπάρχουν προβλήματα και με τις εγκαταστάσεις. Και θέλω να πω, να μιλήσω πιο συγκεκριμένα. Εγώ προσωπικά γυμνάζομαι στο Ολυμπιακό στάδιο. Συγκεκριμένα στο βοηθητικό του Ολυμπιακού στάδιου. Εκεί πέρα η διεύθυνση του σταδίου ήδη από το καλοκαίρι ξεκίνησε να μας κόβει τον κλιματισμό. Είχαμε κάψει να μας έκανε τον κλιματισμό. Βέβαια οι άνθρωποι εκεί πέρα του σταδίου, οι υπάλληλοι είναι συζητήσιμοι και είναι όπως μπορεί να μας στηρίξουν, να μας εξυπηρετήσουν με κάθε τρόπο. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα κουμπεί και η θέρμανση το χειμώνα. Το στάδιο στάζει από όλες τις πάντες. Στάζει ένα, κάθε φορά που βρέχει πλημμυρίζει το στάδιο. Έχουμε κάνει πολλές φορές αναφορά και στις εφημερίδες και στη διοίκηση και στα πάντα. Μιλάμε για το K1, για το κύριο. Μιλάμε για το K1, συγκεκριμένα το κλειστό, το χειμώνα που γυμναζόμαστε. Το K1 έξω είναι μια χαρά. Στο βοηθητικό όμως του κλειστού υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Στάζει μέσα και πλημμυρίζουμε, έχουμε κάνει αναφορές εφημερίδες. Δηλαδή υπάρχουν βασικά λειτουργικά προβλήματα και τώρα αυτό το χειμώνα που μας έρχεται δεν θα έχουμε το θέρμανση. Το να μεταβούμε στο εξωτερικό για προετοιμασία το κάνουμε συνέχεια. Και το κάνουμε και το χειμώνα και την άνοιξη. Αυτό όμως είναι δύσκολο και θα γίνει σε ένα κομμάτι η προετοιμασία. Δεν μπορούμε να μείνουμε μόνιμα έξω και να γίνουμε μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού. Μα είναι και κοστοβόρο αυτό, δεν αντέχεται. Νομίζω ότι έχουμε και ολυμπιακές εγκαταστάσεις, έχουμε φιλοξενήσει ολυμπιακούς αγώνες, έχουμε τα στάδια, έχουμε τα πάντα, μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Έχουν αφαιθεί στην τύχη τους και υπάρχει μια εγκατάλειψη. Έχουμε τα πάντα, μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι από τον οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και όμως είμαστε σε αυτή την κατάσταση γιατί είναι τα προβλήματα λειτουργικά, τίποτα άλλο. Εγώ προσπαθώ ακόμα να συνειδητοποιήσω πώς θα γίνει η προετοιμασία σε ένα κλειστό γυμναστήριο χωρίς θέρμανση το χειμώνα. Μου είναι αδιανόητο. Μου είναι πραγματικά αδιανόητο. Όλοι οι αθλητές έχουμε πει και στο παρελθόν ότι ένας Ολυμπιονίκης Έλληνας είναι δύο φορές Ολυμπιονίκης και αν το ξέρετε αυτό. Εμείς το ξέρουμε. Αυτοί που πρέπει δεν το ξέρουμε. Έτσι, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Γιατί η πολιτική μας, συγγνώμη Διακόπτω, αλλά η πολιτική μας το μόνο που θυμούνται είναι όταν υπάρχει μια μεγάλη επιτυχία να τρέξουν στο αεροδρόμιο για να φωτογραφηθούν. Ωραία. Στα δύσκολα τις φτιάχνουμε και δεν τους βρίσκουμε. Ωραία. Και την επόμενη μέρα της επιτυχίας τι γίνεται? Τίποτα, γυρίζουμε στην συνεχή σκληρή πραγματικότητα. Συμφωνούμε κύριε Φιλιππίδη. Και στο τέλος να μην ξεχάσουμε και κάτι άλλο, έτσι, ότι μιλάμε για έναν αθλητή, τον Κώστα τον Φιλιππίδη, που φέτος έκανε την καλύτερη χρονιά του. Έκανε ισοφάριση πανελλήνιου ρεκόρ 5.75 στο πικοντό, στον τελικό όπου εκεί ξεπέρασε αθλητές που είχαν τεράστιες επιδόσεις όπως ο Ρωμέν Μενέιλ ο Γάλλος και μια σειρά από άλλοι αθλητές και που με το 5.75 λίγο ακόμα έλειψε να πάρει και το χάλκινο μετάλλιο. Τα λέγαμε και εδώ στον αέρα του Sky, θυμάσαι ότι μιλούσαμε για έναν εκ των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών τελευταία εποχή από τον οποίο περιμένουμε πολλά και στο μέλλον. Αλλά με την κατάσταση που μας περιγράφεται κύριε Φιλιππίδη, δεν ξέρω αν μπορούμε πραγματικά να έχουμε απαιτήσεις από εσάς με τόσα προβλήματα. Γιατί ομολογώ ότι υπάρχουν απαιτήσεις από τους σπουδαίους Έλληνες αθλητές. Αυτά μπορεί να γίνουν και σε μορφή παραπώνων, αλλά στην προκειμένη μιλάμε και γίνονται αναφορικά. Εμείς δεν είμαστε τόσο απεσιόδοξοι όσο ακούγονται αυτά που λέμε. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι και αν δεν ήμασταν αισιόδοξοι δεν θα φτάναμε και εκεί που φτάσαμε. Και εγώ προσωπικά αλλά και η υπόλοιπη εθνική ομάδα. Εμείς προσπαθούμε καθημερινώς και παλεύουμε έστω και με αυτά που έχουμε. Έχουμε το όραμα, έχουμε το όνειρο, έχουμε τους στόχους μας, έχουμε την αυτοπεποίθηση και έχουμε πάνω απ' όλα και την αισιοδοξία. Και μέσα στην αντίθεση. Δεν μπορείς να κάνεις αθλητισμό. Και μέσα στην αντίθεση. Είμαστε... Είμαστε χαρούμενοι με αυτό που κάνουμε γιατί το αγαπάμε και το ευχαριστιόμαστε. Απλώς αναφέρουμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι απεσιοδοξία αυτή, έτσι να το ξέρετε, γιατί έχω το Ολυμπιακοί αγώνες και δεν μπορούμε να είμαστε απεσιοδοξοί. Οφείλω να τονίσω ότι μέσα στην ατυχία σας κάποιοι εκ των κορυφαίων αθλητών είστε και τυχεροί, γιατί έχετε τον τρόπο, τη δυνατότητα να δείτε για κάποιους χορηγούς, αλλά ας σκεφτούμε εμείς οι υπόλοιποι τα νέα ταλέντα, τα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα την προσπάθειά τους, είτε στο στίβο είτε σε κάποιο άλλο σπορ, που βρίσκουν πόρτες κλειστές. Να ξέρετε οι πόρτες αυτές που αναφέρατε τώρα είναι όλες κλειστές, δεν υπάρχει ούτε μία πόρτα. Το ξέρω. Λοιπόν, τα παιδιά τα μικρά που θέλουν να κάνουν αθλητισμό αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να το κάνουν αθλητισμό. Έχουν κοπεί τα κίνητρα και το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί και πολεμάμε γι' αυτό. Έχουν κοπεί τα κίνητρα, έχουν κοπεί οι διευκολύνσεις που είχαν αθλητές και ας ξεκινήσουμε από την πιο μικρή ηλικία, τη σχολική ηλικία. Έχουν κοπεί τα προνόμια που τα παιδιά μπαίνανε να εξετάσουν στο πανεπιστήμιο.
Προσωπικά εγώ, ή κάνεις εξετάσεις του Πανεπιστήμιου με τον προνόμιο αυτό, μπόρεσα, μορφώθηκα, τελείωσα το Πανεπιστήμιο, έκανα τις σπουδές μου και θα συνεχίσω και τις σπουδές θα συνεχίσω και αυτό το αντικείμενο. Ένα παιδί τώρα αυτή τη στιγμή που θέλει να γίνει και καλός επιστήμονας αλλά και καλός αθλητής, αν έχει το ταλέντο, δεν μπορεί, πρέπει να διαλέξει ένα από τα δύο. Έχουν κοπεί βασικά πράγματα, κάτι το οποίο διώχνει την νεολαία από το αθλητισμό και διώχνει τη βάση ουσιαστικά. Κάποιοι αθλητές γίνανε, υπήρξανε, κάποιοι αθλητές θα φύγουν τώρα. Από εκεί και πέρα τι ακολουθεί, τι είπετε. Κώστα, θα σας αφήσουμε λιγάκι τις απεσιόδοξες προβλέψεις και ας πούμε ότι τελικά ξεπερνιόνται έστω την έσχατη στιγμή όλα αυτά τα προβλήματα. Με τι θα ήσουν ικανοποιημένος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθότι βεβαίως φαντάζομαι ότι οι Ολυμπιακούς Αγώνες είναι το όνειρο του κάθε αθλητή, θα προσπαθήσουν να κάνουν τις μεγάλες επιδόσεις. Φαντάζομαι θα κάνεις ενδεχομένως και βαλκανικό ρεκόρ που το έχει ο Σπάσε Μπουκχάλοφ με 5.82, προκειμένου να έχεις μια θέση μέσα στην πρώτη εξάδα. Θεωρητικά, έτσι όπως είναι τα πράγματα, με ένα 5.82 μπορείς να διεκδικήσεις μια πολύ καλή διάκριση. Ναι. Εμένα, όπως είπες, κάθε αθλητή το όνειρό του και ο στόχος του είναι η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από εκεί και πέρα, η μέχρι τώρα πορεία και η μέχρι τώρα αγώνες που έχουν γίνει δείξαν ότι είμαι βρέθηκα πολλές φορές κοντά στο μετάλλιο. Κάποιες φορές από αντιστοιχεία, κάποιες φορές από διαφορά προσπάθειας, κάτι άλλο έμεινα εκτός στο μετάλλιο. Αυτό εμένα μου δίνει τη δύναμη, μου δίνει ας πούμε... Το κουράγιο. Το κουράγιο και την αυτοπεποίθηση ότι μπορώ να διεκδικήσω ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω ότι ακόμα πιο συγκεκριμένα έτσι όπως θέλεις, με ένα βαλκανικό ρεκόρ, είσαι μέσα στα μετάλλια. Θα κάνεις και κάποιους αγώνες τελειώνοντας, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχεις κάποια άλλη ερώτηση, Αριστοτέλη. Θα προηγηθούν και κάποιοι άλλοι αγώνες πριν τους Ολυμπιακούς και φαντάζομαι έχετε κάνει αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά σας, προκειμένου να είσαστε πανέτοιμοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το πρόγραμμά μας με τον προπονητή μου, τον Δημήτρη τον Κιτέα, το έχουμε κάνει. Είναι έτοιμο και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το οτιδήποτε μας παρουσιαστεί. Έχουμε μπροστά μας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Κλειστού Στίβου που είναι στην Κωνσταντινούπολη το Μάρτιο. Ναι. Που είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός. Έχουμε επίσης πανευρωπαϊκούς αγώνες στο Ελσίνκι τον Ιούνιο. Και όλο αυτό είναι η προετοιμασία μας ουσιαστικά. Ας σκοπεύεις να τα κάνεις όλα αυτά. Βέβαια. Συν τους υπόλοιπους αγώνες, αν θέλω να διεκδικήσω κάτι από τον εαυτό μου και κάτι από την Ολυμπιάδα, θα πρέπει να το κάνω αυτό. Και θα συνεχίσουμε το ίδιο πρόγραμμα όπως το έχουμε συνεχίσει, το οποίο φαίνεται ότι μας γίνει σε καλό. Κύριε Φιλιππίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε στην εκπομπή σας. Εύχομαι πάρα πολλά υγεία γιατί είναι το πιο σημαντικό για κάθε άνθρωπο και κάθε αθλητή. Έστω και από το τηλέφωνο, αλλά βρίσκομαι εκτός Αθηνών, μακάρι να μπορούσα να μην ονομάζεται εκεί. Κρατάμε αυτό ως δεδομένο για μια επόμενη εκπομπή. Οπότε θα σας έχουμε κοντά μας, θέλω να πιστεύω. Καλό βράδυ και να πάνε όλα καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Κώστας Φιλιππίδης, ο κορυφαίος Έλληνας άλπης. Επικοντό για τα προβλήματα του ελληνικού αθλητισμού, του στίβου και για το πώς βιώνει και ο ίδιος αυτή την δύσκολη και δυσάρεστη κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Και σε ένα αγώνισμα που δεν είπαμε, Αριστοτέλη, προηγούμενα, ότι είναι ένα αγώνισμα ιδιαίτερα τεχνικό και είναι ένα αγώνισμα πανάκριβο. Δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ. Αν κοντάρει σπάσει, μιλάμε για φοβερά λεφτά για την αναπλήρωση αυτού του. Αν το σπάσει ο αθλητής, αυτό το πληρώνει. Δεν το ρωτήσω, αν δεν είχαν προετοιμασία στο Ολυμπιακό στάδιο. Σπάει το κοντάρι, αυτό θα το πληρώσει. Δεν το πληρώνει αυτός, δεν το πληρώνει αυτός, αλλά το θέμα είναι ότι να βάλουν τα λεφτά προκειμένου να του χορηγήσουν καινούριο κοντάρι, θα γίνουν 47 σκέψεις. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Λοιπόν, κάνω λίγο διάλογο να πω γιατί μας πιέζει και ο χρόνος σιγά σιγά, για να κλείσουμε σιγά σιγά αυτή την εικόνα. Τίποτα, κοίταξε κάτι αισιόδοξο έχουμε. Ναι, να κλείσουμε με μια αισιόδοξη νότα ότι είπε, δεσμεύτηκε ο Πάνος Μπιτσαξής, ότι τα 10 εκατομμύρια ευρώ, μιλάμε για ένα μεγάλο ποσό, το οποίο απολέστηκε από τα λεφτά τα οποία πρόκειτο να δοθούν μέσα στο 2011, δόθηκε η υπόσχεση ότι θα δοθούν πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όχι δύο μέρες πριν. Σαν... φαντάζομαι κάτι τέτοιο. Και εφόσον γίνει κάτι τέτοιο θα είναι μια σημαντική ενίσχυση. Να το κρατήσουμε αυτό λοιπόν σαν απόσταγμα θετικό, προκειμένου να δούμε μια πολύ καλή σχετική ανταπόκριση, με δεδομένο ότι σου είπα θα έχουμε μόνο στο στίβο περισσότερους από 26-27 αθλητές. Σχετικά με τις υποσχέσεις που δίνουν οι πολιτικοί, εγώ κρατάω πάντα πολύ, μα πάρα πολύ μικρό καλάθι. Ακούγεται τεράστιο το ποσό. Και αυτή την εποχή δεν μπορώ να διανοηθώ πώς θα βγουν εύκολα αυτά τα χρήματα από τα ταμεία του ελληνικού κράτους για να πάνε ακόμα και σε αθλητές υψηλού επίπεδου που ετοιμάζονται για τις Ολυμπιακές. Και είπαμε για έξτρα 10 εκατομμύρια, έξτρα από τον προπολογισμό. Με τρομάζει λίγο αυτή η υπόσχεση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Αλλά μακάρι να είναι έτσι, μακάρι να υπάρχουν διαθέσιμα αυτά τα κεφάλαια. Κάνω σε ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο σου. Σε εύχομαι καλή συνέχεια.
Κάρολος Αργολόγος μαζί μας για τα θέματα του Στίβου. 52 λεπτά, 53 λεπτά πλέον μετά από τις 5. Πριν πάμε στην διακοπή, σας χρωστάω πράγματα. Πρώτα απ' όλα, πέτυχε γκολ ο Πανιούνιος πριν από 2 λεπτά. Άνοιξε το σκορ στην Κέρκυρα, προηγείται με 1-0 χάρη σε τέρμα του Κούτσι. Επίσης, στην Αγγλία έχουμε ημίχρονο αυτή τη στιγμή. Arsenal Bolton 0-0. Chelsea Swansea 2-0. Liverpool Wolves 2-0. Newcastle Blackburn 2-1. West Brom Fulham 0-0. Wigan Tottenham 0-2. Αργότερα σήμερα 7:30 στο Stoke City παίζει με την Manchester United. Πάμε παρακάτω. Πάμε για λίγο στην Γερμανία, στην Bundesliga. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 65ο λεπτό. Augsburg Hannover 0-0. Mainz Borussia Dortmund 1-1. Borussia Mönchengladbach Nürnberg 0-0. Schalke Freiburg 2-1. Γύρισε το παιχνίδι Schalke. Θυμίζω ότι είχαμε 1-0 στο πρώτο ημίχρονο από τη Freiburg. Με τον Χούντελαρ να έχει χρηστεί σκόρερ, έτσι έχει πάρει προβάδισμα η ομάδα της Σάλκε. Επίσης έχουμε Wolfsburg Kaiserslautern 1-0. Και στη Σκωτία, ημίχρονο αυτή τη στιγμή, Celtic Inverness 2-0, Hibernian Dundee United 1-2, Motherwell Aberdeen 0-0 και St. Mirren Kilmarnock 2-0. Αυτά στα ευρωπαϊκά γήπεδα, σας είπα τι γίνεται και στην Κέρκυρα, Κέρκυρα Βανιόνιος 0-1, λίγο πριν φύγει το πρωτομέρος. Είμαστε στο 31ο λεπτό αυτή τη στιγμή, ακούτε Sky 100,3, σε λίγο η συνέχεια. We'll be right back.